Καλό μεσημέρι. Μετά την τραγική διαχείριση, τα καταστροφικά αποτελέσματα και την εντέλει υποταξία της Νέας Δημοκρατίας από τα προβλήματα του τόπου, αναλάβαμε να ανατάξουμε τη χώρα σε όλους τους τομείς και να δημιουργήσουμε συνολικά ένα νέο κράτος με ξεκάθαρους κανόνες, ευνομούμενο και φιλικό προς τον πολίτη. Είμαστε ότι δεν θα ξεχάσουμε ούτε για μια στιγμή ότι η εξουσία δίδεται από τον λαό, χαράσεται από τον λαό και ασκείται για τον ίδιο τον λαό. Ρωτάνε πολύ συχνά τι θα ήθελα να αφήσω στο πίσω μου όταν φύγω από το Υπουργείο Πολιτισμού Τουρισμού. Και ξέρετε, από αυτά που έχω δει μέχρι τώρα, θα σας έλεγα ότι θα ήθελα να μείνει ένα Υπουργείο το οποίο ξέρει να σχεδιάζει σωστά, να υπόσχεται αυτά που μπορεί να κάνει και να κάνει περισσότερα από αυτά που νομίζει. Είπατε στο εισαγωγικό σας σχόλιο για το καινούργιο που θέλετε να φέρετε. Αυτό πώς θα το φέρετε, με τα ΜΑΤ, το ξύλο και τα δακρυγόνα στην Ακρόπολη? Αδικούμε εάν βλέπουμε την κατάσταση με αυτόν τον τρόπο. Το ΠΑΣΟΚ είναι παντού, είναι εδώ, στο ναό της Δημοκρατίας. Ασκεί τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, αλλά είναι ταυτόχρονα και στους δρόμους, μαζί με τους εργαζόμενους, στην πρώτη γραμμή όλων των κοινωνικών αγώνων που θέλουν να προασπίσουν και θα προασπίσουμε το κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα. Εγώ προσωπικά είχα την εμπειρία να ζήσω μαζί τους και αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά της πολιτείας με τα δακρυγόνα στον Πειραιά, όταν οι άνθρωποι είχαν δίκαια, θα έλεγα, αιτήματα, τα οποία έχω τονίσει. Δεν είναι ότι απλώς ζητάνε κάποια λεφτά. Δεν ζητάνε τα λεφτά. Ζητάνε προοπτική. Ζητάνε σιγουριά για το αύριο. Ζητάνε μια μέρημνα για το πού θα πάει αυτός ο τομέας της οικονομίας. Θέλω να εκφράσω την εντονότατη διαμαρτυρία μου για τη συνεχιζόμενη διατάραξη της ησυχίας που ταλαιπωρεί εδώ και μέρες την ωραία αθηναϊκή γειτονιά, την οποία έχω τη χαρά και την τιμή να κατοικώ. Δεν είμαι σε θέση και δεν με ενδιαφέρει να κατανοήσω τα αίτια της φασαρίας και των ενοχλητικών θορύβων που έρχονται από το χώρο της Ακροπόλεως. Το μόνο που θέλω είναι να ζητήσω να αποκατασταθεί η ησυχία που μέχρι πρότινος απολαμβάναμε στην φιλήσυχη αθηναϊκή γειτονιά της Διονυσίου Αεροπαγίτου. Με σοσιαλιστικούς χαιρετισμούς, σύντροφος Άκης Τσοχατζόπουλος.